ακροατές, φίλες και φίλοι. Χαιρετίζω αυτή την πραγματικά μεγαλειώδη συγκέντρωση. Έπρεπε να είστε εδώ για να δείτε πού φτάνει ο κόσμος. Πού φτάνει ο κόσμος γύρω-γύρω. Και πάλι βέβαια αυτός ο κόσμος είναι λίγος. Γιατί είναι κόσμος από το ταφ-ταφ, από την καρδιά του. Θα έπρεπε εδώ σήμερα να είναι κόσμος και από τις άλλες τράπεζες. Και πρέπει να παλέψετε να γίνει υπόθεση όλων των τραπεζοϋπαλλήλων. Και εμείς από τη δικιά μας μεριά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να γίνει υπόθεση όλων των εργαζόμενων, όλου του ελληνικού λαού. Ξέρετε πολύ καλά πια, γιατί έχει ξεκαθαρίσει τι πάνε να κάνουν. Πάνε να διώξουν όλο το τραπεζικό σύστημα προς τα έξω, προς το ευρωσύστημα. Άρα, αν τον Αύγουστο λέγαμε μια φορά ότι πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί ανεξάρτητα και να σταθεί στα πόδια του όπως ήταν πριν η καλύτερη τράπεζα, δυστυχώς η καλύτερη εμπορική τράπεζα, γιατί εμείς δεν θέλαμε να είναι εμπορική τράπεζα το τραπεζικό επιμελητήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι τα έφεραν τα πράγματα, η καλύτερη τράπεζα μέσα στην Ελλάδα. Μπορείτε σήμερα, κάνοντας το αυτό, πετυχαίνοντας να μην σας χαρίσουνε, κόβοντάς σας τα δύο, κόβοντας την τράπεζα από τους εργαζόμενους, γιατί ξέρετε τι γράφουν τα διάφορα τραπεζομπλοκ, ότι η κακή τράπεζα στην περίπτωση του ταχυδρομικού ταμιευτήριου δεν είναι οι σχέσεις καταθέσεων προσχορηγής που είναι 65% όταν σε όλους τους άλλους είναι πάνω από 100%. Δεν είναι τα κόκκινα δάνεια που είναι μόλις 3,5% όταν σε όλους τους άλλους είναι 20 με 30%. Δεν είναι οι καταθέσεις του 11 δις καταθέσεις πολύ φτηνότερες από το μέσο όρο της οικονομίας. Η κακή τράπεζα, λέει, αυτή που θα πρέπει να διαχωρίσουν είναι οι εργαζόμενοι. Γιατί όταν εσάς τους εργαζόμενους σας ονομάζουν κακή τράπεζα, λένε ότι το πολύ χίλιοι θα πρέπει να συνοδέψουν τα ενεργητικά στοιχεία που θα περάσουν σε όποιον καταφέρει να πλειοδοτήσει όχι σε χρήμα από τις συστημικές τράπεζες, αλλά σε χάρες ανεξόφλητες από το παρελθόν και σε υποσχέσεις στους επιτρόπους και τη Τρόικα για την πιο στενή δέσμευση με τους δανειστές στο μέλλον. Είναι λοιπόν στα δικά σας χέρια δύο πράγματα. Και είναι τιμητικός αυτός ο ρόλος. Να σώσετε τη δουλειά σας, να σώσετε την οικογένειά σας, να σώσετε τον εαυτό σας και μαζί με όλους και τους άλλους τραπεζοϋπάλληλους και τους 72.000 μετόχους σας και ολόκληρο τον ελληνικό λαό να μπορέσετε με αποφασιστικό τρόπο να σώσετε την καλύτερη τράπεζα της Ελλάδας, να μπορέσετε να εξασφαλίσετε τραπεζικό σύστημα για τους εργαζόμενους Έλληνες. Σας ευχαριστώ. Καλούμε.